για τους θεσμούς, όλοι οι θεσμοί έχουν καταρρεύσει του κράτους. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και τη βιώνουμε. Μα πάνω απ' όλα, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, να πούμε για το κύρος της χώρας στο εξωτερικό. Όλα τα δελτία ειδήσεων στο εξωτερικό καθημερινά τα απασχολούν. Οι φυγές των ποινικών, των υπόδικων, με ελικόπτερα τους φυλακές, ασψηλής ασφάλειας φυλακές, τα σκάνδαλα των υπουργών, τους απασχολούν και διεκτραγωδούν με τα χειλότερα και μελανότερα χρώματα την εικόνα των πολλών σκανδάλων, της ανασφάλειας, των εγκλημάτων, των πυρκαγιών, των φυγόδικων. Είναι μια εικόνα χώρας τριτοκοσμικής και αυτό είναι που μας πονάει όλους. Αυτό είναι που μας μελαγχολεί, φίλες και φίλοι. Γιατί λέμε ότι παραδώσαμε μια χώρα το 2004 όπου είχε ξαφνιάσει την παγκόσμια κοινή γνώμη. Γιατί διοργάνωνε μια Ολυμπιάδα που άστραφτε. Η χώρα έλαμπε. Η χώρα τότε εισέπρατε κολακευτικά σχόλια από όλο τον κόσμο. Λέγανε ότι είναι ένα φαινόμενο, μια έκπληξη. Γιατί έκανε σπουδαίες υποδομές. Γιατί είχε δημιουργήσει σπουδαίες συνθήκες ασφάλειας για τους πολίτες στη χώρα. Για όλα αυτά τα οποία είχαμε καταφέρει και είχαμε κατακτήσει, η χώρα είχε καταλάβει με τους ρυθμούς ανάπτυξης 5 και 5, 5,6. Και όλα αυτά τα σπουδαία που κάναμε με τα προβλήματα που είχαμε και τα προβλήματα που αφήσαμε, όλα δεν τα λύσαμε. Ποτέ δεν ισχυριστήκαμε κάτι τέτοιο. Όμως η χώρα είχε κατακτήσει ένα κύρος. Ήταν αξιόπιστη στους διεθνείς οργανισμούς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΟΗΕ. Ήταν συνομιλητής αξιόπιστος με τον Κώστα Σιμίτη και με τον Γιώργο Παπανδρέου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα της χώρας, αγαπητές μου φίλες και φίλοι. Και φυσικά θα μας πούν κάποιοι, γιατί τα λέτε όλα αυτά. Τα λέμε γιατί πρέπει στη χώρα αυτή να έχουμε συγκριτική αποτύπωση της ιστορικής εξέλιξης και των έργων που αφήνει και καταλείπει ο καθένας σε αυτή τη χώρα, σε αυτόν τον τόπο. Γιατί παραδώσαμε μια χώρα σε πολύ καλή κατάσταση, είχαν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις να πάει μπροστά η χώρα στο μέλλον και τώρα η χώρα πισωγύρισε. Και τώρα μας πονάει, μας μελαγχολεί αυτή η κατάσταση. Και οι πολίτες της χώρας διερωτώνται. Διερωτώνται με αγωνία, φίλες μου και φίλοι. Γιατί έγιναν όλα αυτά. Ποιος λένε οι πολίτες ευθύνεται για αυτό το χάλι της χώρας, για την ηθική κατάπτωση, για τη μείωση του κύρους, για την οικονομική κρίση, για την κοινωνική απαξία, για την κατάρρευση των θεσμών. Και βέβαια, η απάντηση είναι αυτονόητη. Ευθύνεται ο κύριος Καραμαλής και η κυβέρνησή του και τα στελέχη του. Ευθύνεται γιατί τα στελέχη του ήταν άπλιστα και προκάλεσαν την κοινή γνώμη. Γιατί τα στελέχη του διαγωνίζονταν ποιος θα κάνει περισσότερες βίλες και κότερα. Και έδωσε ένα παράδειγμα στον ελληνικό λαό απαξίας της πολιτικής και των πολιτικών. Απογοήτευσαν τους πολίτες. Γιατί άλλα είπα και άλλα έκανα. Γιατί έλεγε ο κύριος Καραμαλής, θα επανιδρύσω το κράτος και αντί του σύγχρονου κράτους, δημιούργησε το κράτος του κομματισμού, δημιούργησε το κράτος του ρουσφιετιού, του κράτους των states, του κράτους του ημετερισμού, των εμετέρων. Παντού οι ημέτεροι. Δεν μπορούσες να πλησιάσεις στο δημόσιο τομέα, να ζητήσεις μια συνεργασία, να υποβάλεις ένα πρόγραμμα. Όλα στα μέτρα του κομματισμού. Αυτό ήταν το κράτος που μας παραδίδει η Νέα Δημοκρατία. Να μιλήσουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, για αυτά που έλεγε ο κύριος Καραμαλής με πομπόδι και στοφώδες ύφος, ότι θα κατοτροπώ στη διαφθορά και τη διαπλοκή, και καθημερινά δεκάδες υπουργοί και στελέχη του ήταν στα δελτία ειδήσεων. Πρώτο θέμα, σκανδαλοθύριζαν, δημιουργούσαν μελαγχολικές συνθήκες στη χώρα. Μα είναι η ανεπάρκειά τους, είναι η ανικανότητά τους, είναι όλα αυτά οι αιτίες που έφεραν τη χώρα σε αυτό το μαύρο χάλι, σε αυτό το αδιέξοδο, σε αυτήν την κατάσταση η οποία είναι τραγικά δύσκολη, περισσότερα από ό,τι φαντάζεται ο κάθε Έλληνας πολίτης, ακόμα και εμείς που ξέρουμε πώς κινούνται τα βασικά μεγέθη της οικονομίας. Όμως, φίλοι μου, αυτή είναι η ερμηνεία. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έφταιξε η αναντιστοιχεία λόγων και έργων, η ανεπάρκειά τους. Όχι! Εμείς, και το ισχυρίζουμε χρόνια τώρα οι σοσιαλιστές, πρέπει να διαβάζουμε τα γράμματα, τα αίτια πίσω από τις γραμμές. Η αιτία αυτού του αδιεξόδου που δημιουργήθηκε στη χώρα μας, φίλες και φίλοι, είναι η ουσία της πολιτικής. Είναι η ουσία και ο πυρήνας της ιδεολογίας τους, ο πυρήνας του μείγματος οικονομικής πολιτικής, η προσέγγιση που κάνουν για τον κόσμο και πώς θα διαχειριστούν τη μοίρα των κοινωνιών και της οικονομίας. Τι εννοώ με αυτό? Έχουμε ζήσει εμφρόντιτοι, ακόμα και συντηρητικοί, θεωρητικοί και οικονομολόγοι τα τελευταία 20 χρόνια και ξαφνιάστηκαν και αυτοί οι λεγόμενοι της λαϊκής δεξιάς με την κυριαρχία μιας ιδεολογίας η οποία έλεγε και λέει ότι για μας Θεός είναι η αγορά. Το κράτος δεν έχει καμιά σημασία. Πρέπει το κράτος να παραμεριστεί,
Διότι είναι διεφθαρμένο, είναι ανίκανο, είναι ανύπαρτο, είναι αντικονομικό, αντικοινωνικό. Η κοινωνία δεν μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα. Μόνο η αγορά.